το θέμα του παιδιού, δυστυχώς, άρχισε να μας απασχολεί αργά. Α, στην αρχή δεν το είχες στο μυαλό σου. Ήσουν τύπου, άμα είναι να έρθει, κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Περνάγαμε και ωραία, χαλαρά. Εγώ νομίζω ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ καλά οι δυο μας και επειδή περάσαμε πολλά χρόνια που ήμασταν σε ζευγαράκι, ναι, για καφέ, για ποτό κτλ. Και ο καθένας σπίτι του μετά, θέλαμε να το ζήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το μεταξύ μας, το ίδιό μας, σε κάτω από το ίδιο σπίτι. Και νομίζω ότι τα ταξίδια μας, ξέρεις, ναι, όταν είχαμε χρόνο, αυτό μας πήγε πίσω. Mm. Οπότε άργησες να μπεις σε μια διαδικασία σκέψης τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Και μετά τι... Πώς εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή... Εξελίχθηκε, ξεκίνησε... Άρχισε να γίνεται μετά να φουντώνει. Γιατί συμβαίνει αυτό, ξέρεις, ξεκινάει χαλαρά. Κοίταξε. Έλα μωρέ τώρα, άμα τύχει έτυχε. Πήραμε την απόφαση. Ναι. Όταν βλέπεις ότι είναι δύσκολο, πορώνεις ακόμα περισσότερο. Να πούμε τις αλήθειες, ναι, 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 τώρα. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Πορώνησε. Ναι. Το θέλει. Ναι. Όχι ότι δεν το... Το θέλω πάρα πολύ. Mm. Αλλά όταν σου λένε ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε αλλιώς και ότι έχουν περάσει τα χρόνια και ίσως οριακά ή η γονιμότητά σου έχει πέσει λόγω ηλικία, είναι λογικό αυτό, εκεί το θες ακόμα περισσότερο. Mm. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι, πιστεύω. Εμείς, όχι με τον Αντώνη, δεν είμαστε ευτυχισμένοι και έτσι. Απλά πιστεύουμε και οι δύο ότι έχουμε πολύ αγάπη να δώσουμε σε ένα παιδί. Αυτό είναι. Ναι. Απόλυτα ισορροπημένο και γενικά το έχουμε δει ισορροπημένα. Τώρα, τι είναι το ισορροπημένο εκεί? Το ισορροπημένο είναι ότι ναι, μεν το θέλουμε, αλλά τα πολλά φάρμακα... Ναι. Κάνεις θεραπεία γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχω περάσει στιγμές που πρέπει να είμαι χαρούμενη και παράλληλα ξέρω ότι το πρωί μπορεί... Να έχω περάσει κάπως δύσκολα ή να παίρνω κάποια φάρμακα και να έχω πριστεί ή τα φάρμακα αυτά να μου δημιουργούν νεύρα. Είναι πολλά. Ναι. Αχ, να σου πω κάτι. Αυτό που κάνει η Μαρία, νομίζω ότι είναι το πιο υγιές όλων. Δηλαδή, πες τα. Πες τα να μην κρύβεσαι. Μια προσπάθεια να αποκτήσει παιδί. Ναι, εντάξει. Άκου να δεις τώρα όμως. Ζούμε σε μια κοινωνία δυστυχώς και πρόσφατα έγραψαν και ένα κείμενο γι' αυτό και μου στείλανε πάρα πολλά έτσι, ωραία μηνύματα. Ζούμε λοιπόν σε μια κοινωνία που όταν μια γυναίκα είναι παντρεμένη 2 και 3 χρόνια ξεκινάνε οι ερωτήσεις. Ακόμα. Ναι. Πότε θα κάνεις παιδί και γιατί δεν κάνεις παιδί. Δεν γίνεται να κάνει κάποιος αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρεις αν μπορεί, αν μπορεί και δεν το θέλει, αλλά οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν. Γιατί να μπει λοιπόν η γυναίκα στη διαδικασία να σε ρωτήσει? Εμένα με ρωτάγανε συνέχεια. Πάρα πολύ συχνά. Επειδή παλιά, μωρέ Μαρία, αυτά ήταν εύκολα. Δηλαδή, παλιά ήταν, παντρευότανε σε 3 μήνες, έμενε ίδιος. Τώρα, είσαι 2 χρόνια, 3 παντρεμένος. Παιδάκι θα κάνετε? Όχι, δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, πάρουμε ένα σκυλάκι μόνο. Όποτε θέλουμε θα κάνουμε. Μαρία, επειδή τώρα τα λέμε αυτά, αυτές οι αλλαγές στο σώμα σου που γίνονται κάθε φορά σε επηρεάζουν, δηλαδή... δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο, γιατί... Τι αλλαγές έχει, πρίξηματα? Πρίξηματα... Πονούς? Όχι, πρίξηματα, ξύλια αυτά. Και διαταραχές ορμονών, οπότε... Καλά, φυσικά. Είναι και το... Πάρτι. Κοίταξε, μου πήρα... Και η διάθεση πρέπει να είναι που κατεβαίνει. Ναι. Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις? Ισορροπημένα. Ναι. Πολύ. Με καμιά κρίνια στον Αντώνη, αλλά... Εκεί καταλήγει. Ο Αντώνης όλα τα πληρώνει. Ναι, ναι, ναι. Ισορροπημένα γενικά. Γιατί εγώ αυτό όλο με τον Αντώνη μόνο το μοιράζομαι. Ναι. Μαρία, άλλη μια φορά πρέπει. Το όχι. Πώς τα αντιμετωπίζεις? Κάνεις και μια δουλειά, ρε Μαρία, μπορεί να κλείσεις το σπίτι και αρχίσεις να κλαίς. Χώρια που είσαι, Μαρία. Εξαρτάται πώς. Ναι. Δεν είναι δεν είναι ωραίο. Τι κάνεις, κλείνεσαι? Όχι, βγαίνω. Ναι. Λέγαμε στην εισαγωγή, έλεγε ο Θανάσης δηλαδή, ότι είσαι από αυτούς που ξέρουμε από τις πιο κανονικές περιπτώσεις ανθρώπων. Δηλαδή ότι δεν άφησες ούτε τη δημοσιότητα ούτε την τηλεόραση. Άλλη στη θέση να... της. Θα έχει τρελαθεί. Ναι. Θα έχει παλαβώσει, που λέω μια λέξη που μου αρέσει. Επειδή όλοι ξέρουμε, ή τουλάχιστον μας αρέσει να το πιστεύουμε, ότι ο χώρος τηλεόρασης, παιδί μου, δεν είναι και ο πιο εύκολος. Είναι σαν αρένα. Εσύ που είσαι σαν αμνός, πώς αντέχεις εκεί μέσα? Αμνός. Ωραία το είπα.